Η Μεσσηνία και η πόλη της Καλαμάτας ταξίδεψε μέχρι την γαλλική εφημερίδα Le Figaro με τίτλο «Η αγορά της Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου». Πρόκειται για ένα δημοσίευμα που αναφέρει πως από τη Γαλλία μέχρι την Κροατία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ελλάδα επέλεξαν έξι από τις πιο όμορφες αγορές στην Ευρώπη, των οποίων η ιστορία συγχωνεύεται με αυτήν τις ίδιες της πόλης τους. <Η> προβολή, οι επιτυχίε για την πόλη μα διατέχονται η μία την άλλη. Είναι γεγονό αυτό. Είναι σημαντική αυτή η αναφορά που γίνεται από ένα τόσο μεγάλο ειδησιογραφικό site και ένα περιοδικό όπω το Φεγγαρό. είναι σημαντικό ότι αναφέρεται το ιστορικό μα κέντρο, ένα ιστορικό κέντρο που εμεί υπερηφανευόμαστε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και μέσα, βέβαια μέσα σε αυτό είναι και η κεντρική αγορά Καλαμάτα που αναφέρεται ότι είναι μία από τι καλύτερε τη Ευρώπη. Είναι πολύ τιμητικό, είναι μια πολύ σημαντική για προβολή για την πόλη μα. Εμεί θα συνεχίσουμε στο ακριβώς, στην ίδια ακριβώ κατεύθυνση αυτή τη σκληρή δουλειά τη προβολή τη εξωστρέφεια. Όπω σημειώνει ο Γάλλος δημοσιογράφο, η Μεσσηνία είναι από τι πιο εύπορε περιοχέ τη Ελλάδα και αυτό αποδεικνύεται και από του πάγκου που αναπτύσσονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη Πελοποννήσου. Θεωρείται λειτουργικό των διακοπών τις εικόνες που συγκεντρώνουν από τις ευρωπαϊκές αγορές. Στις πλατείες των οικισμών, στις αποβάθρες, οι πέθρες, οι κλειστές, οι παραδοσιακές αγορές είναι ένα δημοφιλές σημείο συνάντηση όπου ο καθένας έρχεται σύμφωνα με τις συνήθειές του για τα τοπικά προϊόντα, τους τεχνίτες αλλά και την ατμόσφαιρα. Μία τέτοια εικόνα αντίκρισε και στην αγορά της Καλαμάτας να έκανε να την εντάξει στις καλύτερες της Ευρώπης και βέβαια η, ενεργ... η, αισθητική και η λειτουργική αναβάθμιση της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Το έχουμε ξεκινήσει αυτό, γίνονται παρεμβάσει, ειδικά τώρα που μπαίνουμε σε μια κανονικότητα οι παρεμβάσει είναι ακόμα περισσότερες, όμως πρέπει να δούμε και τη λειτουργία της. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει η κεντρική αγορά ένας γαστρονομικός προορισμός, να υπάρχουν και δράσει εκεί ποιοτικέ, οι οποίες θα προβάλλουν τα σημαντικά προϊόντα που έχουμε, τα ευεργετικά προϊόντα που έχει η περιοχή μας και να προβάλλουν και τον πολιτισμό μας το γαστρονομικό όπως είπα.